Στο αριστούργημα του Εσχύλου Οικέτιδες, οι Δαναΐδες, οι 50 κόρες του βασιλιά Δαναού, πηγαίνουν στο Άργος και ζητάνε άσυλο από το βασιλέα Πελασγό για να αποφύγουν τον αιμομικτικό γάμο με τους 50 γιους του Αιγύπτου. Ο Σόφρον βασιλιάς φοβάται να τους δώσει άσυλο, μπας και τους επιτεθούν οι βάρβαροι. Και βάζει το ερώτημα στον Δήμο. Και ο Δήμος αποφασίζει ομόφωνα να δώσει άσυλο στις Οικέτιδες. Και μετά από αυτό, ο θεός του ασύλου, ο θεός της οικεσίας, ο Ξένιος Δίας, δίνει την ευλογία του στην πόλη. Τώρα θυμόμαστε ότι ο όρος Ξένιος Δίας χρησιμοποιήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση σε μια λογική μεταμοντέρνας ειρωνίας, γιατί ονόμασε κάποια εκστρατεία της αστυνομίας που συνελάμβανε στο κέντρο της Αθήνας οποιονδήποτε έδειχνε σκούρος, μεταξύ των οποίων και ένα καθηγητή Πακιστανό που είχε καλέσει τότε το Πολυτεχνείο. Αλλά γιατί ξεκινάω έτσι? Γιατί, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, σήμερα είναι η πρώτη φορά που σε αυτό το κοινοβούλιο συζητάμε αυτό το τεράστιο θέμα του ασύλου και της προσφυγιάς. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξαναθυμίσουμε και να ξαναευθυμηθούμε πράγματα τα οποία υπάρχουν στη μνήμη μας, πιθανόν καταπιεσμένα, και πράγματα τα οποία νομίζω κινούν και τον λαό μας. Άσυλο είναι η μη σύλληση, δηλαδή η προστασία που δίνεται σε κάποιον καταδιωκόμενο, συνήθως σε κάποιο άλλο ή ξένο. Και αυτός ο θεσμός, η παράδοση του ασύλου που, όπως είδαμε, ξεκινάει στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχει σε όλους τους μεγάλους λαούς. Στο Δευτερονόμιο των Εβραίων, την Παλιά Διαθήκη, κανονίζονται 6 και ονομάζονται 6 πόλεις καταφύγια, στα οποία οι καταδιωκόμενοι μπορούν να πάνε, να δώσουν εκεί μια κατάθεση στους ιερείς και τότε η πόλη θα τους προστατεύσει. Το ίδιο επίσης και στην Ινδία, το ίδιο και στην Κίνα. Γιατί, θα ρωτήσουμε, υπάρχει αυτή η παράδοση, αυτός ο θεσμός, ο πανάρχιος που ενώνει τόσους πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς? Η απάντηση, νομίζω, για μένα είναι προφανής. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο υποδεχόμαστε τον άλλον και τον ξένο σύμβολο ακριβώς αυτής της ετερότητας αποτελεί το θεμέλιο της ηθικής. Το κάθε εγώ που λέω εγώ και κάθε εγώ που λέτε εσείς είναι πάντα μέσα σε ένα εσύ. Δεν υπάρχει εγώ χωρίς εσύ. Δεν υπάρχω εγώ, δεν έχω ταυτότητα, δεν έχω ύπαρξη, αν δεν υπάρχει ο άλλος να έρθει να μου πει εσύ για να καταλάβω εγώ το εγώ. Και με αυτή την έννοια ο άλλος και ο ξένος, όπως λέω, σαν σύμβολο της απόλυτης ετερότητας, αποτελεί ακριβώς τη βάση, το θεμέλιο κάποιας κάθε ηθικής, είτε θρησκευτικής, είτε δεοντολογικής, είτε ακόμα και οφελημιστικής. Και εδώ θα έλεγα ότι για την αριστερά η ηθική δεν είναι απλός ανθρωπισμός, δεν είναι απλώς φιλανθρωπία. Αυτό μπορεί να το έχουν πολλοί. Όταν η κυρία Χριστοδοπουλή, κυρία Πρόεδρος, η κυρία Κούρτοβη και τα στελέχη και οι νέοι της αριστεράς και του ΚΚΕ, όχι τώρα, 10, 20 χρόνια πριν, πηγαίνανε και προστατεύανε είτε φυσικά, είτε νομικά, είτε υλικά τους πρόσφυγες, τους μετανάστες που ερχόντουσαν στην Ελλάδα, δεν ήταν απλώς ανθρωπιστές. Ήτανε ακριβώς μέσα σε αυτή την παράδοση της ηθικής της αριστεράς. Και αυτός ο νόμος, το νομοσχέδιο που περνάμε σήμερα, αποτελεί, νομίζω, μία παραπέρα απόδειξη αυτού που έχουμε πει από την αρχή αυτών των διαδικασιών του Κοινοβουλίου, ότι οι προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης και οι προσπάθειες κυβέρνησης σε ένα εξαιρετικά αντίξωο κλίμα δείχνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ποια είναι η ηθική της αριστεράς. Λοιπόν, η ηθική του Δήμου, η ηθική του λαού, φάνηκε στις Οικέτιδες όταν ο Δήμος ομόφωνα αποφάσισε να δώσει άσυλο. Η ηθική του βασιλιά, δηλαδή η ηθική του κράτους, μόλις προχτές, στις 23 Μαρτίου,
Βγήκε η τελευταία, η πιο πρόσφατη δηλαδή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η υπόθεση Σακίρ εναντίον της Ελλάδας, στην οποία πάλι η Ελλάδα καταδικάστηκε, γιατί το 2010 ο κύριος Σακίρ, Αφγανός πρόσφυγας, έγινε αντικείμενο, έγινε στόχος επίθεσης από μια ομάδα μασκοφόρων, οι οποίοι τον έστειλαν με βαρύτατα τραύματα στο νοσοκομείο. Έμεινε στο νοσοκομείο 4 μέρες, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο τον πήγαν κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Και από εκεί τον διώξαν. Έκανε λοιπόν αίτηση εναντίον της Ελλάδος και αποφάσισε το δικαστήριο για μια ακόμα φορά ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 3, το οποίο απαγορεύει τα βασανιστήρια, τις απάνθρωπες και εξευτελιστικές συμπεριφορές εν προκειμένου προς τους πρόσφυγες και τους αιτούμενους άσυλο. Αλλά αυτή ήταν μόνο, όπως είπα, η τελευταία απόφαση. 11 αποφάσεις βγήκανε από το 2009 μέχρι το 2014 και τις καταθέτω εδώ για να τις έχει και η γραμματεία. 11. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα ήταν η σημαντική απόφαση MSS εναντίον του Βελγίου. Ήταν πρωτότυπη. Διότι η απόφαση εναντίον του Βελγίου, όταν ο κύριος Αφγανός γιατρός ήρθε από την Ελλάδα και μετά πήγε στο Βέλγιο να ζητήσει άσυλο εκεί, και βάσει τη συνθήκη του Δουβλίνου, το Βέλγιο τον επέστρεψε στην Ελλάδα για να γίνει η εξέταση της αιτήσεώς του στην πρώτη χώρα εισδοχής. Και αποφάσισε το δικαστήριο στην υπόθεση εναντίον του Βελγίου, το 2012 είναι αυτή η απόφαση, ότι το Βέλγιο δεν είναι δικαιούτο να στείλει τον κύριο M στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα παραβίαζε, η τότε Ελλάδα, παραβίαζε το άρθρο 3 και σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, οι οποίες ήταν αντίθετες στο άρθρο 3, αλλά και σε σχέση με τον αριθμό των προσφύγων οι οποίοι έπαιρναν άσυλο στην Ελλάδα, και λέει το δικαστήριο στην παράγραφο 358 ότι δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι η αίτηση ασύλου του θα ήταν seriously examined, θα εξεταζότανε σοβαρά. Και αυτό ήταν βέβαια κατά ακολουθία του γεγονότος, όπως ακούσαμε, ότι μόλις 0,1 των αιτήσεων για άσυλο εγινόντουσαν δεκτές. Αυτή λοιπόν ήταν η κατάσταση του κράτους. Το κράτος συμπεριφερόταν στους πρόσφυγες, συμπεριφερόταν στους μετανάστες ως να ήταν βάρβαροι και κατακτητές. Αυτή ήταν η συμπεριφορά, καταδικάστηκε επανειλημμένα η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην έκθεση που έκανε το 2014, περιγράφει λεπτομερώς τα βασανιστήρια τα οποία περνούσαν οι διάφοροι υποψήφοι για πολιτικό άσυλο στις φυλακές και στα αστυνομικά τμήματα. Και αυτή την κατάσταση, αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι ξεκινάει αυτή τη στιγμή ο νέος νόμος να αλλάξει. Δηλαδή να προσαρμόσει την ηθική του Δήμου, την ηθική του λαού που εμφανίζεται στους παπάδες και στους ψαράδες και στους μπακάλιδες και στον καλός τους, την οργάνωση καλός τους στον Πειραιά, από όπου προέρχομαι, που πηγαίνει κάθε μέρα στις διάφορες πύλες και βοηθάει τον κόσμο, να προσαρμόσει τη λογική του Δήμου με τη λογική του Βασιλιά, με τη λογική του κράτους. Διότι εισάγοντας μία σειρά από διατάξεις από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, βελτιώνει και τις συνθήκες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, τις εξατομικευμένες διαδικασίες εξέτασης, αλλά και τους όρους διαβίωσης αυτού του κόσμου όσο είναι στην Ελλάδα, περιμένοντας την απόφαση στην αίτησή του. Με αυτή την έννοια, το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο καλώ όλους να το ψηφίσουν, ξαναγυρίζει την Ελλάδα όχι μόνο στα δεδομένα τα ευρωπαϊκά, του ευρωπαϊκού δικαίου και της έντομης τάξης που λένε πολλοί. Ξεκινάει την επιστροφή της Ελλάδας στην υποχρέωση που έχουμε να συμπεριφερόμαστε στον άλλο και τον ξένο με τρόπο ηθικό, γιατί έτσι κι εμείς γινόμαστε ηθικοί άνθρωποι. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Καρά.